Διεθνούς Ασφαλείας, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα. Να πάμε να δούμε το θέμα που άνοιξε σήμερα και το παρακολουθήσαμε εκεί. Ήταν μια συνέντευξη η οποία έχει ενδιαφέρον, αρνητικό προφανώς για την δική μας πλευρά, αλλά ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Φιντάν, ο οποίος μίλησε και για τα F-35 και έβαλε στο τραπέζι και τα αναθεωρητικά χαρακτηριστικά στο διάλογο που θέλει να βάλει η Τουρκία περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Να δούμε λοιπόν την δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και να μας δώσει ο Νίκος το ρεπορτάζ και ο κ. Καραγιάννης την ανάλυση για να δούμε τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα. Να σας πω εγώ πάντως ότι αυτή η δήλωση έχει παίξει πάρα πολύ. Φαντάζομαι, Νίκο, ότι η δήλωση Φιντάν για τα F-35 και για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε πολύ, γιατί είδα ότι η συνέντευξη δόθηκε και σε ένα άκρος φιλοκυβερνητικό μέσο. Είναι έτσι, Νίκο? Ακριβώς, και ιδιαίτερα το θέμα των F-35 το βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να μονοπολεί σε αρκετά φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση εδώ στην Τουρκία. Μάλιστα. Και μπορείς να μας κάνεις και μια σύνοψη των λεγόμενων Φιντάν? Ουσιαστικά ο Χακάν Φιντάν χθες στην συνέντευξη που έδωσε χθες στο φιλοκυβερνητικό Αχαμπέρ, αφού είδαμε μια εκτενή αναφορά στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε σε χρόνια προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, που έχουν κληρονομήσει σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν αυτές οι νέες γενιές, όπως το καθεστώς της κυριαρχίας των νησιών, της στρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά και τα θέματα του εναέριου χώρου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Και αυτό όμως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, είναι ότι αυτό που δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, ότι συζητάμε, δήλωσε με τον ομόλογό μου, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με μια νέα οπτική γωνία. Πρόσθεσε βεβαίως ότι υπάρχει μια συμφωνία για στρατιωτική αποκλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία βαδίζει καλά, όπως δήλωσε ο Χακάν Φιντάν. Βεβαίως, ο επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας, μετά από αυτά τα θέματα που έβαλε στο τραπέζι, τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας που ακούμε τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε και στη θετική ατζέντα που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία. Ως όριμα κράτη, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, πρέπει να βάλουμε σε παρένθεση τις όποιες διαφορές υπάρχουν και οι δύο χώρες να εστιάσουν σε θέματα θετικής ατζέντας και σε θέματα που μπορούν να συνεργαστούν, όπως οικονομίας, τουρισμού, θεωρήσεων βίζας και μεταφορών. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν για τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια, και κάτι πολύ σημαντικό που ανέφερε είναι το θέμα της Κύπρου, το οποίο, όπως δήλωσε, είναι ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο πρέπει προς το παρόν να μείνει στην άκρη, καθώς προέχει η πρόεδρο στο Αιγαίο, αλλά και ζητήματα ομογενών. Πάει να αποκόψει το Κυπριακό. Κύριε Καραγιάννη, για δώστε μας τα φώτα σας και καλές σχέσεις και αναθεωρητικές στάσεις μαζί, δηλαδή από την Τουρκία. Τι σημαίνουν αυτά για μας? Κοιτάξτε, η Τουρκία έχουμε, νομίζω, συμφωνήσει όλοι σε αυτή τη χώρα ότι δεν έχει αλλάξει την ατζέντα της. Εκεί που υπάρχουν διαφωνίες, αν αυτή είναι σχετικά, αν αυτή η αλλαγή θα αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη ή υπάρχει κάποια άλλη εδώ πέρα στόχευση. Εγώ θα δίνω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα λεγόμενα του Φιντάν σχετικά με τα F-35. Γιατί αυτή η δήλωση του Φιντάν γίνεται μετά από τη δήλωση που έκανε η Υφυπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, κυρία Νούλαντ, που άνοιξε κατά κάποιο τρόπο ένα παράθυρο για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, εφόσον η Τουρκία κάνει κάτι με τους S-400. Έτσι. Άρα εδώ βλέπουμε μια δήλωση η οποία κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη συζήτηση. Δηλαδή τι λέει η Τουρκία? Ότι αν η Ελλάδα μετά F-35 αλλάξει τους σχετισμούς ισχύω στο Αιγαίο, θα το δούμε. Τώρα το τι θα δούμε, εντάξει, όλοι μπορούν να, εκεί πέρα να κάνουν δικές τους εκτιμήσεις, αλλά κύριε Καραγιάννη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει μία νατοϊκή ρήτρα που λέει ότι δύο χώρες του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα οπλικά συστήματα η μία εναντίον της άλλης? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ έχει αποτύχει μόνο σε ένα πράγμα. Έχει αποτύχει μόνο στην διευθέτηση των λειτουργικών διαφορών και στον κατευνασμό της τουρκικής επιθετικότητας. Κατά τα άλλα, το ΝΑΤΟ είναι μια πολύ επιτυχημένη. Εγώ λέω γιατί έτσι μου έχει πει κάποιος συνάδελφός σας, ότι υπάρχει μια νατοϊκή ρήτρα. Όπου ένα κράτος το οποίο είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, στη συμμαχία, λοιπόν, δεν μπορεί να επιτεθεί να μας λογικά σε ένα άλλο κράτος του ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, υπάρχει
Δεν θα λέγω ότι υπάρχει μια ρήτρα. Υπάρχει, αν θέλετε, με βάση τώρα την ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι το ΝΑΤΟ είναι μια πολιτικοστρατιωτική συμμαχία και υποτίθεται ότι από κοινή όλα τα μέλη συνεργάζονται προς μια κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Να υπάρχει ασφάλεια και ειρήνη. Ξέρετε γιατί στην σας ρωτάω? Ήπειρο, και τέλος γιατί πάντων, έγινε μία Αμερική, ολόκληρη και να υπάρχει... συζήτηση. Ακούστε με λίγο, ακούστε με, γιατί δεν έχω ναι, και εγώ ναι, πολύ για να καλή. Ολοκληρώσω, ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Και επίσης να υπάρχει κοινή άμυνα. Έτσι, δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός ίδρυσης του ΝΑΤΟ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προοπτική, ας πούμε, δύο χώρες να οδηγηθούν σε μια σύγκρουση. Εντάξει, το ΝΑΤΟ πολλές φορές προσπάθησε να κατευνάσει και τις δύο πλευρές, κυρίως την ελληνική βέβαια. Έτσι προσπάθησε να αντιθασεύσει κάπως, ας πούμε, τις ορμές τη δεκαετία του 80 της κυβέρνησης Παπανδρέου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να κάνει. Ένα δευτερόλεπτο. Όμως, ένα δευτερόλεπτο. Ακούστε, μόνο λέτε, ένα υπάρχουν δευτερόλεπτο. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ώστε να μπορεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά καιρούς να παίζει κάποιο ρόλο. Είναι τεχνικά ζητήματα για την ανάλυση. Γιατί... Δεν υπάρχει πάντως κάποια ρήτρα στην ελληνική. Γιατί έγινε ολόκληρη ιστορία με το αν τα F-16 μπορούν να επιτεθούν στην Ελλάδα και ότι θεωρητικά έλεγαν τα τουρκικά μέσα ότι υπάρχει ρήτρα ότι δεν μπορούν να επιτεθούν εναντίον της χώρας μας. Από την άλλη, τα F-35 θα μπορούν τα ελληνικά εναντίον της Τουρκίας. Κοιτάξτε να δείτε. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν συντάξει μια επιστολή την οποία δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό. Μια επιστολή προς το Κογκρέσο και βάζουν κάποιους αυστηρούς υποτίθετο όρους για να μην μπορεί η Τουρκία να χρησιμοποιήσει τα νέα αναβαθμισμένα F-16 εναντίον της χώρας. Δηλαδή να μην μπορεί να κάνει υπερπτήσεις, να μην μπορεί να κάνει παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω μια βεβαιότητα. Τώρα, όλα τα άλλα ρήτρες και ξερήτρες μέσα στο ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν. Πορεία. Απλά τι υπάρχει. Το ΝΑΤΟ, επειδή φτιάχτηκε πριν σχεδόν 80 χρόνια για να αποτρέψει τον πόλεμο στην Ευρώπη και να υπάρχει μια κοινή άμυνα, μια συλλογική άμυνα, θεωρείται αδιανόητο δύο χώρες να πολεμήσουν και ταυτόχρονα να είναι μέλη. Προφανώς θα το δούμε και όταν ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνάδελφό μας τον Νίκο Δουνανούρη και τον κύριο Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.